Έχοντας το θλιβερό προνόμιο να είμαι από τους τελευταίους που είδα τον Μιχάλη Ζαφυρόπουλο, τον εξαιρετικό συνάδελφο, ζωντανό στις φυλακές Κορυδαλλού, γύρω στις 6 και 4 το απόγευμα, δηλαδή μία ώρα πριν γίνει αυτό το θλιβερό συμβάν. Συζητήσαμε, μιλήσαμε, δεν φάνηκε να έχει κάποιο πρόβλημα, δεν τον ανησυχούσε κάτι και μάλιστα μου είπε ότι ήταν και βιαστικός για κάποιο ραντεβού στο γραφείο. Δυστυχώς αποδείχθηκε όταν ραντεβού με το θάνατο. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Με αυτά τα λόγια, ο δικηγόρος Γιάννης Γλύκας περιέγραψε στην ΕΡΤ τη συνάντησή του με τον Μιχάλη Ζαφυρόπουλο λίγο πριν ο 52χρονος δολοφονηθεί μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας.